υποστήριξη της περιοδίας μας σήμερα. Ήρθαμε στη Λάρισα και κάνουμε αυτή την εξόρμηση σε δημόσιες δομές υγείας μαζί με τους βουλευτές μας και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο Δημό. Επειδή παρακολουθούμε και εμείς με ανησυχία την μεγάλη έξαρση των κρουσμάτων αυτή την περίοδο και την τεράστια πίεση στο ΕΣΥ και στους ανθρώπους. Διαπιστώσαμε στις σημερινές μας συναντήσεις και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στο Κουκλιμπάνιο και στην ενημέρωση που είχαμε από τις διοικήσεις αλλά και στην επαφή με τα σωματεία εργαζομένων, με τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής όπως λέμε, διαπιστώσαμε την τεράστια προσπάθεια που γίνεται αυτές τις μέρες για να κρατηθεί όρθιο το ΕΣΥ, για να αντέξουν τα νοσοκομεία την πίεση, την ανεξέλεκτη πίεση της πανδημίας και κυρίως εισπράξαμε τη μεγάλη αγωνία και την απογοήτευση από το ότι δεν υπάρχει ένα σχέδιο διαχείρισης αυτής της έκρηθμης κατάστασης, της έκτακτης συνθήκης και κυρίως επειδή δεν υπάρχει μια προοπτική στήριξης και αναβάθμισης του ΕΣΥ την επόμενη μέρα. Θεωρώ ότι αυτό προκύπτει ως γενικό συμπέρασμα, γι' αυτό και εκτιμούμε ότι το ηθικό των ανθρώπων αυτή την περίοδο είναι ιδιαίτερα επηρεασμένο αρνητικά. Δεν ανεπαρκούν δηλαδή μόνο οι δημόσιες δομές, οι κλίνες, τα κρεβάτια εντατικής. Υπάρχει ένα κλίμα αποδιοργάνωσης το οποίο επηρεάζει την ψυχολογία και το ηθικό των ανθρώπων. Και θεωρώ ότι πρωτίστως αυτό είναι που πρέπει να προσεχθεί στο επόμενο διάστημα και αυτό για να γίνει θέλει ένα επιτελικό σχεδιασμό και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που θα συστρατεύει δυνάμεις και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και των ενόπλων δυνάμεων. Εάν είμαστε σε πόλεμο, που είμαστε, δεν μπορούν να υπάρχουν απουσίες από την πρώτη γραμμή.